Κυρίε και κύριοι, καλή σα μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι η πρωινή ζώνη ενημέρωση των Αρένα FM στο μικρόφωνο Περικλή Τέλλα. Ενημέρωση και ψυχαγωγία είναι η αδιαπραγμάτευτη φιλοσοφία του Αρένα FM 89 και 4. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ραδιοφωνικό σταθμό κατάφερε πολύ γρήγορα να γίνει ανταγωνιστικό με δεδομένο ότι ξεκίνησε τη λειτουργία του από μηδενική βάση. Πάρα πολύ σύντομα μα είχε εγκαλιάσει το κοινό Είπαμε ότι πρέπει να δώσουμε κάτι που λείπει στον κόσμο, δηλαδή ενημέρωση, διασκέδαση, ψυχαγωγία. Είμαστε με ένα αθλητικό ραδιόφωνο, αλλά κυρίω η πρωινή ενημερωτική ζώνη 8 με 10, αλλά και η απογευματινή 4 με 6, έχει ω στόχο να καλύψει ένα μεγάλο μέρο των ακροατών α, του ραδιοφώνου, δίνοντα ενημέρωση όχι μόνο για τα αθλητικά δρώμενα, αλλά για ό,τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Ποιο είναι το feedback που έχετε από το κοινό, τι σας λένε γι' αυτό. Τα μηνύματα είναι πάρα πολύ ευχάριστα και αυτό είναι, μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενος να ξέρετε. Είναι κάτι καινούριο στην Θεσσαλονίκη, στα αριτζιανά της Θεσσαλονίκης. Εγώ προσωπικά δεν είχα αμφιβολία. Επιτρέψτε μου να πω ότι έχω μια τεράστια εμπειρία και θεωρούσα και επιβεβαιώνεται με την, με την, αγάπη του κοινού ότι έλειπε αυτό από την πόλη, δηλαδή κυρίως η ενημέρωση στην πρωινή ζώνη του ραδιοφώνου. Τα μηνύματα είναι πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι θα πάμε και πολύ καλύτερα. Μάχημος δημοσιογράφος τόσο στον έντυπο όσο και στον ηλεκτρονικό τύπο και μάλιστα σε όλες του τις μορφές, συγγραφέας αλλά και καθηγητής, ο Περικλής Τέλας βρίσκεται στο τιμόνι της πρωινής ενημέρωσης του Αρένα FM 89 και 4. Θα ξεκινήσουμε του τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων και αμέσως μετά θα πάμε αναλυτικά σε όλες τις ειδήσει σε όλο τον κόσμο. Μόνο από τη συχνότητα του Arena FM στους 89 και 4. Θεωρώ ότι καλύπτουμε τις ανάγκες ενός σύγχρονου ακροατή που θέλει, είτε το πρέπει να πηγαίνει στη δουλειά του, είτε είναι στο γραφείο, ότι θέλει να βγει έξω, να ακούσει για τον καιρό, να προετοιμαστεί, που έχει διακοπές ρεύματο, που τον ενημερώνουμε, το τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο και δεν πρέπει να ακούει αθλητικά μετά να αλλάζει να πάει σε άλλο σταθμό να ακούσει τα πολιτικά. Εμεί του τα παρέχουμε όλα. Και δεν είναι μόνο ένα δημοσιογράφος, Χριστίνα μου, είναι συνολικά 17 δημοσιογράφοι που δουλεύουν και είναι και πολλά νέα παιδιά. Και χαίρομαι γιατί δείχνουν πολλά περισσότερα πράγματα και οφείλω να το ομολογήσω αυτό. Πολλά περισσότερα πράγματα από ό,τι δείχναμε εμεί στη δική σα ηλικία. Νέα δεδομένα φαίνεται ότι διαμορφώνονται στον κόσμο του ραδιοφώνου ω προ του ακροατέ. Οι απαιτήσει του κοινού αυξάνονται και οι δημοσιογράφοι οφείλουν να ανταποκριθούν σε αυτέ, τόνισε χαρακτηριστικά ο Περικλή Τέλλα. Οι διαφορέ είναι τεράστιε. Γιατί εξελίσσεται γενικώ η παγκόσμια κοινωνία και όχι μόνο ε, το ραδιόφωνο. Ε, η τεχνολογία, οι ανάγκε τη κοινωνία η διαμόρφωση σε όλα τα επίπεδα τη ε, ζωή. Ε, έχει αλλάξει πάρα πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά τις απαιτήσει του κοινού επίσης είναι πάρα πολύ μεγάλες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι το διαδίκτυο, είναι η ταχύτητα με την οποία κυλάει η ζωή μας έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και πρέπει όσοι ασχολούνται με το ραδιόφωνο γενικότερα με την ενημέρωση θα έλεγα ότι πρέπει να ανταποκριθούμε στις απαιτήσει των καιρών Ποια είναι τα στοιχεία για μια πετυχημένη εκπομπή, ραδιοφωνική, εν προκειμένου. πάρα πολύ απλά. Η ετοιμότητα ειλικρίνη για αλήθεια σε όλα τα επίπεδα. Αν στον κόσμο, Χριστίνα μου, δώσει με εντυμότητα και ειλικρίνη να τον κοιτά στα μάτια για να του δώσει την αλήθεια, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε αγκαλιάσει και να μην σε εκτιμήσει και να μην σε σέβεται το κοινό. Ο κύριο Στέλλα μίλησε στο Άτλα Κεντρική Μακεδονία για τους στόχους του στόχου του Αρένα FM 89 και 4. Να κάνουμε το, το κοινό, του ακροατέ που μα ακούνε, χαρούμενοι όλη την ημέρα. Να, να αναπαύονται σε αυτό που ακούνε. Δηλαδή να είναι στη συχνότητα του Αρένα FM και να, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω μια έκφραση στην αργό, να γουστάρουν το, το ραδιόφωνο. Είναι πολύ σημαντικό για μα. Δηλαδή να μα έχουν συντροφιά ε, 24 ώρε το 24ωρο, ώρ, να του ενημερώνουμε, να του διασκεδάζουμε για να τους ψυχαγωγούμε. Το κάνουμε από την πρώτη μέρα. Τα μηνύματα που αναλαμβάνουν είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας. Πολύ ευχάριστα και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Με μια εξαιρετική ομάδα δημοσιογράφων, ο Arena FM συνεχίζει την προσπάθεια επίτευξης των στόχων του. Να γίνει δηλαδή η καλύτερη συντροφιά για τους ακροατές του.